που καλύπτονται πίσω από τις σκοτεινές πλευρές της αφηρημένης τέχνης, αλλά και πίσω από την ψήφο μας. Να γίνει σαφές, δεν επιτρέπουμε σε κανένα να παίζει με την πίστη και με το σταυρό. Αδέλφια μου εν Χριστώ, συνομολογητέ της Ορθοδόξου πίστεως, στήκετε και κρατείτε τα σπαραγώσεις. Ζει Κύριος ο Θεός! Ο ίδιος Θεός των προγόνων, των Αγίων Πατέρων και Μαρτέρων της πίστεως μας. Όλοι μαζί να υψώσουμε προς τον ύψιστο τις δεήσεις μας και τις παρακλήσεις μας, ώστε να παραμείνουμε εις τους αιώνες υπό τη σκέπη Του, και να μας λείπει διάν οι αμαρτίες μας, μας έφτασαν στην κατάντια και στην απάθεια, ώστε να μας διεκδικούν τόσο εύκολα κάποιοι. Όχι, δεν περισσεύει ούτε σπιθαμή γης για κανένα πλην των Ελλήνων Ορθοδόξων δικαιούχων. Μην ξεχνάτε τη χιλιοϋπομένη φράση τόσων και τόσων πολιτικών αρχηγών. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το έπανε για πλάκα. Όχι στα ξένα κέντρα αποφάσεων. Το ίδιο επιζήμιον είτε στην Ελλάδα είτε και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όχι στις πολιτισμικές καλύπτρες και τις επερχόμενες βελτιωμένες πολυπολιτισμικές νεοεπελάσεις του διεθνισμού. Εάν επρόκειτο για κάτι τι το καλύτερο, θα μας το είχαν προείπει και αυτό οι προφήτες μας. Έτσι κι αλλιώς μας μίλησαν για τα πάντα. Όχι στην ασύστολη κονσερβοποίηση της θρησκείας, προκειμένου να ενταχθεί βία και υπονομευτικά στην πανθρησκεία των σκοτεινών δυνάμεων. Όχι στη νέο εισερχόμενη και υπονομευτικά προωθημένη τέχνη. Όχι στην κατάργηση του Αβάτου του Αγίου Όρους. Όχι στην απάνθρωπη και παγκόσμια δικτατορία του ηλεκτρονικού φακελώματος. Όχι στο τέμενος και σε κάθε τέμενος. Δεν χωράει τέμενος στην Ελλάδα. Εάν το θέλουν θα μας βρουν μπροστά τους. Εκεί είμαστε. Ας έρθουν και θα τα πούμε από οπουδήποτε και να προέρχονται. Όχι στο νέο Κόσοβο στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας δεν θα γίνει ούτε Κόσοβο ούτε Μέκα. Θα παραμείνει Ελλάδα Ορθόδοξη, όπως την παράλαβαν και οι πατέρες μας και εμείς από αυτούς και τα παιδιά μας από μας. Όχι στη νέα Μέκα που έψαξε και βρήκε ανάλογους προδότες, πιλιογούσιδες και εφιάλτες για να την προωθήσουν. Ναι στο τάμα του έθνους που δεν φιλοτιμήθηκε. Δεν φιλοτιμήθηκε κανένας Έλληνας πολιτικός να πραγματοποιήσει και να ευχαριστήσει μετά από 183 χρόνια τον Σωτήρα Χριστό για την ελευθερία που μας παρήχε. Ζει Κύριος ο Θεός! Και τώρα στο βήμα ο κύριος Μαρκουλάτος, αγωνιστής και πρωτεργάτης του Ελληνοορθοδόξου κινήματος, υποδεχτείτε τον. Σεβασμιότατη Τίμιο Πρεσβυτέριο, σε τι χωρία των μοναζόντων και μοναζουσών, ευλογημένοι χριστιανοί. Θα το πω. Χριστός Ανέστη. Να ξέρετε ότι αυτή η σύναξη είναι τόσο σημαντική και τόσο σπουδαία, και εγώ από τα βάθη της ψυχής μου ευχαριστώ όλους εσάς, τον κλήρο και τον λαό. Ξέρω ότι είμαστε λίγο μουδιασμένοι και λίγο παγωμένοι. Ο Θεός όμως μας έδωσε χαμόγελο από το πρωί. Δεν είδατε το διάλειμμα μέσα στην συνεχιζομένη κακοκαιρία? Δεν είδατε ότι άνοιξε το χαμόγελο του ουρανού να ενωθεί με το χαμόγελο των ψυχών μας? Πώς λοιπόν να μείνουμε κλήρος και λαός?
μπροστά σε όλα αυτά τα θεία μηνύματα που δεν είναι το πρώτο, αλλά μέσα στα 18 χρόνια της ομολογιακής πορείας και των αγώνων που δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν όσοι είναι ακόμη ψυχικά και πνευματικά ανέτοιμοι, πάντοτε ένα χαμόγελο από τον ουρανό έρχεται να ενωθεί με ένα χαμόγελο της ψυχής των αγωνιζομένων κληρικών και λαϊκών. Και αυτήν την ώρα θέλω ενώπιον της αγάπης σας, αλλά κυρίως ενώπιον του ουρανού και των ανθρώπων που δεν είναι κοντά μας, αλλά προσεύχονται, αγωνιούν και είναι όπως και εσείς ενωμένοι εις την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Για να ακούσουμε πράγματα θαυμάσια και να ξέρουμε ότι διεκδικούμε τα δικαιώματα της δόξης του σαρκοθέντος Θεού και Λόγου. Θέλω λοιπόν να πω στην αγάπη σας και να μεταφέρετε αυτά που θα ακούσετε, γιατί είναι οι θέσεις των ομολογητών κλήρου και λαού. Είναι οι θέσεις εκείνες που βγάζουν την Ελλάδα μας και τον Ορθόδοξο ελληνικό λαό από τα αδιέξοδα και τον οδηγούν στο φως και τη χαρά. Ακούσατε προηγουμένως τα αδέλφια μας. Είδατε πώς μεθοδεύονται τα σχέδια των αντιχρίστων δυνάμεων. Όλα αυτά είναι το πρόγραμμα της νέας εποχής. Είναι το πρόγραμμα της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι το χαλί που θέλουν να στρώσουν για να περάσουν οι αντίχριστοι που διεθνώς κομπάζουν σήμερα από την πίεση του ακαθάρτου πνεύματος. Και πράγματι υπάρχει λύση, αδέλφια μου. Η λύση είναι αυτή που η αγάπη σας θα σφυριλατήσει με την προσευχή και την ομολογία. Πρέπει να τρανώσει η ομολογία σε κλήρο και λαό. Πρέπει να μπουνε βάσεις και θεμέλια διαφορετικά από τα σημερινά. Και άλλες από το τελεσίδι από εκεί και μας δείχνουν. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα θα παρουσιαστούν τα μεγαλεία της Θείας Δόξης και θα πάρει η Ελλάδα την πορεία και την πρωτοπορία για να φέρει το μήνυμα της Ορθοδόξου πίστεως στα πέρατα της ανθρωπότητος. Πρέπει μέσα από τις ψυχές μας φλογερό να βγει το μήνυμα διαμέσου των αιώνων του προφήτου Ηλιού. Ζει Κύριος ο Θεός! Και πρέπει να καταλάβουν οι Άγιοι του Θεού ότι δεν είναι ώρα αναπαύσεως και δεν είναι ώρα για να βλέπει ο ένας τον άλλον υπό η ανδήποτε γωνία
τελείωσαν αυτά όταν προσβάλλεται με αυτόν τον τρόπο σήμερα ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός που ενώνει κλήρο και λαό. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλο κριτήριο. Το κριτήριο είναι η ομολογία της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Άλλο κριτήριο δεν χωράει αυτήν την ώρα που πρέπει να δοθεί πάνδημος η μάχη από κλήρο και λαό. Τα άλλα θα έλεγα ότι είναι και ύποπτα και επικίνδυνα, όχι μόνο για την Ελλάδα και τα παιδιά μας, αλλά ύποπτα και επικίνδυνα για την σωτηρία των ψυχών εκείνων που επιμένουν και θέλουν να τα χρησιμοποιούν. Το ομολογιακό λήμα κλήρου και λαού, νέου και παλαιού εορτολογίου, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτές τις ώρες δεν χωράει άλλη προδοσία και ολιγορία. Όλοι πρέπει να δώσουμε όρθιοι, αταλάντευτοι την μάχη για Χριστό και Ελλάδα. Μπορεί αυτό ακόμη και σε μερικούς να φαίνεται λίγο εξώκοσμο, αλλά όταν κλήρος και λαός είναι αποφασισμένος να δακρύσει, να ιδρώσει και να ματώσει για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα, και η Ορθοδοξία μας θα ζήσει και η Ελλάδα μας θα μεγαλουργήσει. Και λέγω εις την αγάπη σας τρία σημεία να προσέξουμε. Το πρώτο είναι αυτό που εθίγηκε προηγουμένως. Δεν μπορούν οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να ψηφίζουν νεοεποχήτες και σκοτεινούς και ύπουλους εχθρούς της Ορθοδοξίας και του έθνους. Πρέπει αυτήν την ώρα να κάνουμε μία εκστρατεία ενημέρωσης και όπου ακούγεται το μήνυμα Ορθοδοξία και Ελλάδα, εκεί να είναι και η ελπίδα για την Ανάσταση αυτού του τόπου. Το δεύτερο αναφέρεται στην φαγωμάρα που υπάρχει στην νομοκρατούσα εκκλησία με το Πατριαρχείο. Αυτά είναι αποτελέσματα της ανομίας και της προδοσίας του 1924 και δεν μπορεί να υπάρξει πορεία για την εκκλησία. Την κρατούσα πρέπει να το ακούσει ο προκαθήμενος, διότι θα προχωρήσουν οι σκοτεινές δυνάμεις και θα του τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ότι η λύση είναι μία: επιστροφή στις παραδόσεις, επιστροφή στην ακαινοτόμητη και ζώσα μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και ένα μήνυμα δυνατό